16-17 πάλι μπροστά η Κασέρτα. Πανταβούκας που προσπαθεί γρήγορα. Ρένφορντ που δείχνει κόβεται από το Σάκλεφορντ με φάουλ. Ο Ρένφορντ που δείχνει πολύ πιο γρήγορος από τον Φρανκ. Έχει πρόβλημα ο Φρανκ να τον αντιμετωπίσει. Καταφέρει να του πάρει. Βλέπετε εδώ πάλι με ταχύτητα, με ταχύτητα που έχει την εσωτερική ο Ρένφορντ. Στη συνέχεια το κόψιμο από το Σάκλεφορντ ήταν φάουλ. Βολές που είναι δύο βέβαια. Αστόχησε στην πρώτη ο Ρένφορντ. Και αυτό το λάθος του playmaker της Ιταλικής ομάδας και ο Παναβούκας. Παναβούκας που ζητάει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Χρεώνεται ο Τζεντίλε. Βγαίνει γρήγορα ο Ρένφορντ και κρέβει την μπάλα από το Φρανκ. Αυτό που λέγαμε και πιο πριν ότι ο Ρένφορντ είναι πολύ πιο γρήγορος από τον αντίπαλό του, τον συμπατριώτη του και αντίπαλό του. 19-17 από την εντυπωσία. Και ο Τζεντίλε. Πάνω στον οποίο πέσει ο Πανταβούκας από τον πολύ ψηλό του Φάνο και φτάνει εύκολα στο lay-up. 21-17, προβάδισμα 4 πόντων για την Ένωση. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο ρόλος του Φάνο τόσο μακριά από τον Ρένφορντ. Προσπάθεια και του κλέβει ο Σάκλεφορντ την μπάλα. Κουντουράκης που πάει να κλέψει από πίσω δεν τα καταφέρνει και εύκολα ο Σάκλεφορντ. Πάλι ο Ντελανιέλο σε νέα προσπάθεια. Ο Καλακτερός αυτή τη φορά εντυπωσιακά θα πάρει το rebound και ο Κουντουράκης που κοντρολίζει στο ρυθμιδιασμό. Σάκλεφορντ είδατε απογειώθηκε. Ένα μέτρο πιο μέσα από τη γραμμή των προσωπικών, βλέπετε εδώ. Και με το αριστερό χέρι έκανε ένα νέο εντυπωσιακό κάρφωμα. Κουντουράκης για τον Γκέκο που επιχειρεί το σουτ. Ο αρχηγός της ΑΕΚ θα βρει το στόχο 20. Μετά το άστοχο σουτ του Ντελανιέλο η ΑΕΚ στην επίθεση. Βήματα χρεώνονται στο από την αρχή του αγώνα. Γκέκος που μπήκε προς τα μέσα, κόπηκε βέβαια από τον πανύψηλο Σάκλεφορντ. Το καλάθι από τον Γκέκο που το όκρυψε. Και ο Ρένφορντ. Ο Ρένφορντ έξω και ο Σάκλεφορντ το rebound. Λανιέλο και στο Σάκλεφορντ και ένα έξυπνο καλάθι τον Βασίλη Λανέ. Ρένφορντ για τον Γκέκο. Γκέκος που ζητάει από τον Λανέ να του κάνει το screen, επιχειρεί το σούτ αρχηγός της ΑΕΚ. Να ο Ρένφορντ κάτω το καλάθι. Θα πετύχει τους δύο πόντους και παίρνει και το φάουλ. Κοιτάξτε πώς διαμαρτύρονται οι Ιταλοί. Ο Φρανκ το rebound από τον Ρένφορντ. Θα λέγαμε ότι έγινε ένα φάουλ από τον Φρανκ που ακούστηκε μέχρι τη θέση μας εδώ που είναι στην κορφή της κερκίδας. Ο Γκέκος γρήγορα όμως θα προλάβει να εφηβιάσει στην Ιταλική άμυνα και κάνει το σκορ 31-27. Ο Σάκλεφορντ. Και ο Γκέκος γρήγορα. Ο Γκέκος με το screen του Λανέκη. Μπαίνει προς τα μέσα, αφήνει για το Ρένφορντ. Ρένφορντ με το Φρανκ. Κάνει εύκολα όμως το καλάθι ο Αμερικανός. Και το βλέπουμε εδώ. 33-27 χέρια του Λανέ. Ο Φρανκ εδώ με αντίπαλο το Λανέ θα πετύχει τώρα το καλάθι. 33-29. Ο Γκέκος σε νέο τρίποντο, 36-29 από τον αρχηγό της ΑΕΚ, ζητάει από τον Κατσικάρη, επιχειρεί το σουτ με το ταμπλό και καρφώνει εντυπωσιακά με follow ο Flowers, ο John Flowers, ενώ η μπάλα έδειχνε ότι θα καταλήξει μέσα, βλέπουμε πάλι το jump shoot του Γκέκου. Ο Αμερικανός σιγουρεύει το καλάθι και με αυτό το εντυπωσιακό follow κάρφωμα ξεσηκώνει τον κόσμο. Τον κόσμο που έχει έρθει μία ώρα και κάτι παραπάνω ίσως πριν από την έναρξη του αγώνα και ενθαρρύνει συνέχεια την ελληνική ομάδα. Φατζιάνο στο επιθετικό rebound. Είναι αυτό που λέγαμε ότι πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ οι παίχτες της ΑΕΚ. Γκέκος που επιχειρεί για τρεις πόντους. Ο Λανές που γυρίζει το rebound πάλι για τον Γκέκο. Και ο Γκέκος βέβαια που πάει να κοντρολάρει. Ο Φρανκ βγήκε έξυπνα και έκλεισε την μπάλα. Είναι τρεις παίχτες της Καζέρτα. Ο Φρανκ δίνει τώρα για τον Τζεντίλε. Μοσπάθεια του Γαλακτερού. Ο Λανές νέο επιθετικό rebound. Και να που δίνει τη λύση ο Βασίλης Λανές αυτά τα τελευταία λεπτά. Rebound που πήρε συνεχόμενα ο Βασίλης Λανές κατά το ιταλικό καλάθι. Πράγμα που δείχνει ότι οι τέσσερις παίκτες από τους πέντε βασικούς συνεισφέρουν τα ίσα θα λέγαμε, όπου οι φίλοι της ΑΕΚ ενθαρρύνουν όσο πιο πολύ μπορούν και μέχρι τώρα ευτυχώς κόσμια την ομάδα τους δεν έχουν παρεκτραπεί, δεν έχει πέσει κανένα αντικείμενο στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τζεντίλε που επιχειρεί το τρίποντο, 40-34 μειώνει τον Γαλακτερό. Προσποίηση του Γαλακτερού και το σουτ με ταβλό. 42-34 από τον Άσο Γαλακτερό. Ο Τσόσιτς εδώ που φωνάζει στους παίκτες του προφανώς για να προσέξουν στην επιλογή ο Ρένφορντ για την ΑΕΚ. Να εδώ που παίρνει την εσωτερική έξοχο καλάθια πάλι από τον Αμερικανό. Το Ριτς Ρένφορντ που βλέπετε εδώ. 44-34. Ρένφορντ. 38 δευτερόλεπτα ακόμα ο Γκέκος. Εδώ στο κλειστό γυμναστήριο Γιώργος Μόσχος στη Νέα Φιλαδέλφια. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα. Το ψώνιο. Μια ξεκαρδιστική ελληνική. Σπάθεια να σουτάρει. Φάουλ από το Ρένφορντ.
Για να ξαναδούμε, παίρνει την εσωτερική ο Φρανκ. Ναι, είναι καθαρό το φάουλ που κάνει ο Ρίτς Ρέλφορντ, βλέπετε εδώ, και με το σώμα και συνέχεια με το χέρι. Έκανε το φάουλ στον αντίπαλό του. Ρέλφορντ με το Φρανκ. Ξέφυγε ο Ρέλφορντ που πήγαινε για το κάρφωμα και κερδίσει το φάουλ. Ο Τουφάνο σηκώνει το χέρι του. Βλέπουμε πάλι το Ρέλφορντ. Προσπάθησε να σηκωθεί για να καρφώσει εντυπωσιακά ο Αμερικανός και πήρε το φάουλ από τον νεαρό. Βλέπετε εδώ που του έπιασε το χέρι. ...59-48 στους 11 πόντους η διαφορά και δεύτερη βολή για το Ρέλφορντ. Το Ρέλφορντ πετύχει το καλάθι με ωραία κίνηση ο Αμερικανός της Καζέρτα. 60-50 το σκορ. Ο Κατσικάρης που κατεβάζει γρήγορα την μπάλα. Βρίσκει τώρα το Κουτουράκι. Μαρκάρει στο σημείο τρίποντα τον Αμερικανό που σήμερα έχει δείξει ότι πρέπει να τον υπολογίζουν πολύ οι παίκτες της Ιταλικής ομάδας. Όποτε βρεθεί ξεμαρκάριστος κάνει τη ζημιά. Ο Ρέλφορντ που έχει πετύχει 5-5 τρίποντα στο δεύτερο ημίχρονο και 6 συνολικά στον αγώνα. Το κόβει εντυπωσιακά ο Ντελανιέλο που βγήκε και βοήθησε την άμυνα του Σάκλεφορντ. Τζεντίλε που δίνει για τον Φρανκ. Ο Φρανκ που κάνει έξοχη κίνηση και φτάνει στο καλό. Ρέλφορντ για τον Κατσικάρη που επιχειρεί το τρίποντο χωρίς να μπορέσει όμως να βρει το στόχο. Για το κύπελο πρωταθλητριών στο δεύτερο βέβαια γύρο. Εδώ κλέβει ο Φατζιάνο γρήγορα την μπάλα από το. Ρέλφορντ γίνεται το φάουλ εκεί από τον Τζεντίλε. Ρέλφορντ που πιέζεται από τον Φρανκ και κερδίζει νέο φάουλ ο Αμερικανός. Κρατάει τελικά την μπάλα ο Αμερικανός και κερδίζει φάουλ αυτή τη. Και πετυχαίνει αυτό το ωραίο καλάθι, το έξυπνο καλάθι. Να πήρε την εσωτερική και πήγε να σκοράρει περνώντας κάτω το καλάθι και που του δίνει δικαίωμα για δύο βολές του Αμερικανού. Είδαμε και πάλι το φάουλ του Λανέ. Του δίνει για το Λανέ. Λανές που πάει να περάσει προς τα μέσα. Ωραία προσποίηση και το καλάθι μπροστά στο Κλεφόρτ που θα πετύχει το καλάθι. Για τρεις πόντους. Αυτή τη φορά είναι άστοχος ο Αμερικανός ΣΑΕΚ. Ο Τζεντίλε έδωσε ωραία για τον νεαρό το Φατζιάνο που κόπηκε και έχουμε επιθετικό Φρανκ ο Αμερικανός. Τον βλέπουμε εδώ προσπαθώντας. Ρέλφορντ που επιχειρεί για τρεις πόντους. Είναι πάλι άστοχος ο Ρέλφορντ. Ο γαλακτερός την πολύ ο Σάκλεφορντ παλεύει εκεί για το επιθετικό rebound που το κερδίζει. Κόβει ο Flowers και συνεχίζεται το παιχνίδι. Αυτή τη φορά έχω την εντύπωση ότι θα έπρεπε να μετρήσει το καλάθι. Πηγαίνει για το κάρφωμα ο Ρέλφορντ, τον εμπόδισε ο Ντελανιέλο. Οι διαιτητές δεν δίνουν τίποτα. Γρήγορα στον εφηδιασμό με τον νεαρό το Φατζιάνο, οι Ιταλοί. Και περνά μπροστά στο σκορ με 65-66. Μετά από πάση και πέτυχε το καλάθι. 67-66, προβάδισμα ενός πόντου πάλι για την ελληνική ομάδα. Με χάρη στον αγώνα. Που εδώ ο Τζεντίλε για το Φατζιάνο. Κλέβει ο Γκέκο στην πάσα του Φατζιάνο. Και προωθεί γρήγορα για τον Παταβούκα. Ο Παταβούκας που περνάει για τον Ρέλφορντ. Ο Ρέλφορντ κάτω το καλάθι με τρεις αντιπάλους. Βρήκε τον τρόπο να σκοράρει ο Αμερικανός. 70-67. Παταβούκας με τον Τσεντίλε καταφέρει να βρει διάδρομο. Ο Ρέλφορντ φτάνει στο καλάθι. Παρά την πίεση του Φατζιάνο. 72-67. Πέντε πόντοι της διαφοράς για την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ που κάνει στη ΣΑΕΚ. Να ο Flowers που πήρε από τον Παταβούκα και πετυχαίνει νέο καλάθι. 74-67. Σε αυτό το ξέσπασμα της ελληνικής ομάδας στα τελευταία λεπτά. 2:57 για την ακρίβεια. 74-67 η διαφορά στους πιεζόμενους στο σουτ. Κερδίζει το φάουλ. Κερδίζει την αποχώρηση του Φρανκ από τον αγώνα. Να έχει τόσο στα rebound όσο και στο σκοράρισμα. Έχει πετύχει 14 πόντους. Το σκορ είναι 76-69. 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα ακόμα και ο Παταβούκας που πιέζει το Τσεντίλε. Ενώ με αγωνία παρακολουθεί ο Μαρτσελέτη. Ντελανιέλο. Προσποίηση. Τίποτα λένε οι διαιτητές. Ο Ντελανιέλο που κάνει το σουτ. Παίρνει το rebound ο Ρέλφορντ και του κάνει. Και ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί στις εξέδρες καθώς βλέπει την ΑΕΚ να ξεφεύγει πάλι στο σκορ στα τελευταία αυτά λεπτά. Ο Ρέλφορντ κάνει 8 τους πόντους της διαφοράς. 77-69 και έχει δικαίωμα για δεύτερη ελεύθερη βολή. Ο Ρίτς Ρέλφορντ και 78-69 με 39 προσωπικούς του πόντους ο Αμερικανός. 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Παταβούκας που πρεσάρει το Τζεντίλε. Λούς που είναι τώρα στην επίθεση. Ο Τζεντίλε που κάνει ατομική ενέργεια και πετυχαίνει το καλάθι. 78-71 μειώνει στους 7 πόντους. Είναι και αρχηγός της ομάδας. Ο Παταβούκας στο τρίποντο πιεζόμενος θα βρει το στόχο.
81-71, 10 πόντοι της διαφοράς για την ΑΕΚ που κάνει αυτό το ξέσπασμα στο τέλος προσπαθώντας να πάρει τη διαφορά. 1 λεπτό και 26 δευτερόλεπτα. Και ο Τζεντίλε που πιέζεται από τον Παταβούκα, ο κόσμος όλος όρθιος. Ο Παταβούκας κλέβει την μπάλα τον αντιπαλό του και πηγαίνει προς το καλάθι. Πετυχαίνει το καλάθι παρά την πίεση τόσο του Τζεντίλε όσο και του Τουφάνο. Η ΑΕΚ στους 12 πόντους, 83-71. Ο Μαρτσελέτη φωνάζει αμέσως στην ομάδα του σε time out. 1 λεπτό και 17 δευτερόλεπτα ακόμα. 12 λοιπόν οι πόντοι της διαφοράς. Και ο Τσόσιτς δεν έκανε. Ο Τουφάνο που κάνει την προσπάθεια θα πετύχει το καλάθι και παίρνει φάουλ από το Flowers. Και ο Γκέκος που πιέζεται από το Φατζιάνο. Πάντα ο Γκέκος που βγάζει για το Γαλακτερό. Γαλακτερός που πέρασε πάλι για τον Γκέκο. Έξω στο Γαλακτερό που είναι. Αποφεύγει τώρα τον Τουφάνο με προσποίηση και πετυχαίνει το καλάθι. 85-74. Στους 11 πόντους, 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Η μπάλα στα χέρια της Ιταλικής ομάδας με τον Τελανιέλο τώρα να την κατεβάζει. Γκέκος και ο Παταβούκας που τρέχουν και κλέβουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Ρέλφορντ μετά την πάσα του συμπατριώτου του Flowers. Κερδίζει το φάουλο από τον Τελανιέλο και πετυχαίνει το καλάθι ο Αμερικανός. Το σκορ γίνεται 87-74 και έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη πορεία ο Ρίτς Ρέλφορντ που έχει φτάσει στους 41 πόντους. Είναι σίγουρα ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την ΑΕΚ. Βλέπουμε πάλι εδώ τον Ρέλφορντ ενώ ο Τελανιέλο καθαρά πηγαίνει με το σώμα πάνω στον αντίπαλό του. Και σπρώχνοντας τον που κάνει το φάουλ, 87-74, 13 πόντοι της διαφοράς. Και ο Ρέλφορντ που έχει τώρα την ευκαιρία να τους κάνει 14-17 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα. Κόβει κανονικά την μπάλα ο Τελανιέλο, αφού είχε αναπηδήσει πάνω στο στεφάδι. 87-74, 10 δευτερόλεπτα ακόμα, στους 13 πόντους η διαφορά. Γκέκος που βγαίνει πάλι για να κλέψει. Είναι μόνο στο Φατσιάνο που επιχειρεί το μακρινό τρίποντο. Ο Γκέκος που παίρνει την μπάλα και το φάουλ από τον Τουφάνο, βέβαια. Όχι, οι διαιτητές δίνουν την μπάλα πλάγια στην Ιταλική ομάδα. Η μπάλα έφυγε βέβαια από τα χέρια του Γκέκου που όμως. Πάντως 1 δευτερόλεπτο και 8 δέκατα πριν το τέλος η μπάλα είναι στα χέρια των Ιταλών. Το σκορ 87-74. Πετάει την μπάλα ο Τζεντίλε όπως αστοχεί. Το παιχνίδι θα τελειώσει με 87-74. Η ΑΕΚ που παίρνει μια πολύ μεγάλη νίκη. Και μια περιπετειώδη θα λέγαμε νίκη όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Η ΑΕΚ που κατάφερε να προηγηθεί μέχρι και 15 πόντους. Στη συνέχεια μείωσαν στον ένα μόλις πόντο οι Ιταλοί και ένα ξέσπασμα της ελληνικής ομάδας. Στα τελευταία 4 λεπτά του αγώνα της έδωσαν αυτή τη νίκη με 87-74. 13 δηλαδή πόντων διαφορά. 77-74 εδώ στο Γεώργιος Μόσχος στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τους πόντους της ελληνικής ομάδας πέτυχαν 10 ο Παταβούκας, 5 ο Γαλακτερός, 7 ο Γκέκος, 41 ο Ρέλφορντ, ο οποίος είχε 6 τρίποντα, 14 ο Φλάουερς, 7 ο Λανές, 1 ο Κατσικάρης, ενώ ο Βουτσελάς είχε απλή συμμετοχή.